Χθες στις 22 έκτου είχαμε μια ισχυρότατη χαλαζόπτωση στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου του Πύρου που επλήγησαν περί τις 50 ίσως και παραπάνω χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης με καλλιέργειες όπως καλαμπόκι, ηλίανθο, ακτινίδια, διάφορες άλλες δεντρώδες καλλιέργειες, κυπευτικά, πιπεριές, κλωρίνες κλπ. Οι ζημιές, όπως και καθένας μας μπορεί να διαπιστώσει, είναι καταστροφικές, θα έλεγα, έως και πρωτόγνωρες για τα δεδομένα της περιοχής μας. Εμείς ως οφείλαμε, σαν υπηρεσία, σαν υποκατάστημα Ελγά Αλεξανδρούπολης και μετά από προσωπική παρέμβαση χθες το βράδυ και απέτηση του Προέδρου του Οργανισμού, του κ. Λικουρέτζου, ήδη είχαμε επικοινωνήσει με τους τοπικούς φορείς, με τον Δήμαρχο τον κ. Μήτρου Τοπίρου, με τον βουλευτή τον κ. Τσιλιγκύρη, με τους Προέδρους τοπικών κοινοτήτων και με παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Σπεύσαμε όσο οφείλαμε να κάνουμε τις πρώτες εκτιμήσεις, προεκτιμήσεις ζημιάς. Αυτή είναι η κατάσταση, συνεχίζουμε τις προεκτιμήσεις μας. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι είναι από την επαύριο κιόλας, όσοι έχουν υποστεί ζημιές να προστρέξουν, να δηλώσουν, να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς στους κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, με τη συνδρομή και του Δημάρχου, βέβαια το συζητήσαμε ήδη. Και εμείς θα κοιτάξουμε ακόμα και πριν το πέρας της υποβολής δηλώσεις ζημιάς που είναι 15 μέρες, να ιεραρχήσουμε λίγο τις καλλιέργειες οι οποίες είναι για συγκομιδή, να τις εκτιμήσουμε για να προλάβουμε καλύτερα την κατάσταση. Ένα όμως θέλω να τονίσω ως γραφείο μαζί με τους συναδέλφους του γραφείου μας που βρίσκονται εδώ πέρα, ότι όπως και άλλες φορές, αλλά και τούτη τη φορά, να είναι βέβαιοι όχι μόνο για δίκαιες και έγκυρες εκτιμήσεις, αλλά θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, θα εξαντλήσουμε όλο το εύρος του κανονισμού για να μπορέσουμε να συμπαρασταθούμε στους αγρότες οι οποίοι έχουν πληγεί καταστροφικά.